Βεβαίως, καλημέρα από την πλατεία Συντάγματος. Πριν πάμε στους καλεσμένους μας, ακούγαμε με ενδιαφέρον τη συζήτηση. Είναι και θέμα εκπαίδευσης. Τελικά όλα τα πράγματα, νομίζω, Νίκο και Μαρία, είναι θέμα εκπαίδευσης. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Πετρόπουλο, είναι αντιπρόεδρος του ΑΔΔ. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία. Εξαγγείλατε και εσείς 24ωρη απεργία σήμερα εδώ και συγκέντρωση στις 11 η ώρα έξω από το Κοινοβούλιο. Όπως θα γνωρίζετε και όπως θα γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας, εδώ και αρκετές μέρες βρίσκονται στη διαδικασία κινητοποιήσεων οι εκπαιδευτικοί αντιδρώντας στο σύστημα προσλήψεων. Για μας γενικά οι προσλήψεις σε έναν ευαίσθητο τομέα όπως είναι η εκπαίδευση είναι πρώτη στην προτεραιότητα και καθήκον, θα έλεγα. Δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι αναφορικά με το σύστημα των προσλήψεων, το οποίο στην πραγματικότητα αφήνει έξω ένα μεγάλο αριθμό από τις προσλήψεις, τους αναπληρωτές οι οποίοι στήριξαν όλο αυτό το σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα, όλη την προηγούμενη περίοδο. Πιθανόν θα θυμάστε κι εσείς και οι τηλεθεατές σας αναπληρωτές οι οποίοι κοιμόνταν σε σκηνές, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για να μπορέσουν να στηρίξουν την εκπαίδευση. Το τρίτο ζήτημα είναι, αφορά την ανάδειξη των προβλημάτων εργασιακής επισφάλειας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο δημόσιο. Μιλάμε για 25.000 αναπληρωτές, ίσως και παραπάνω, θα μπορούσε να μας πει και ο πρόεδρος της ΔΟΕ αργότερα, αλλά και για ένα φαινόμενο που είναι γενικά εκτεταμένο στο δημόσιο, το οποίο θέλουμε το τέλος. Ζητάμε μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο, οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες, τις οποίες πραγματικά έχει. Και το τελευταίο ζήτημα είναι η ένταση της αστυνομικής καταστολής, η οποία βίωσαν οι εργαζόμενοι προηγούμενες μέρες. Είχαμε τραυματισμό διαδηλωτών, είχαμε τραυματισμό βουλευτή. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει με μεγαλύτερη σαφήνεια να απαντήσει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και να αντιμετωπίσει, αν πραγματικά, όπως τουλάχιστον δημόσια διατείνεται, τα προβλήματα αυτά, με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω προς τον παρόν. Να πάμε και στον κύριο Θανάση Κικινή, τον πρόεδρο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι η τρίτη 24ωρη, κύριε Κικινή, που κάνετε σε μία εβδομάδα. Ακριβώς. Να πω το εξής, ότι ο αγώνας για μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση έχει ξεκινήσει η Δασκαλική Ομοσπονδία από το 2012 ακόμη, όταν βλέπαμε πού πηγαίνει η κατάσταση. Με πρόσχημα τα μνημόνια, και το λέω ακριβώς με πρόσχημα τα μνημόνια, γιατί δεν ήταν τόσο αποκλειστικά για την εκπαίδευση περιοριστική η πολιτική που έπρεπε να ακολουθηθεί, αποψηλώθηκε τελείως από μόνιμο προσωπικό η δημόσια εκπαίδευση. Εμείς λέμε λοιπόν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ανθρώπους που ειδικά στο κομμάτι της ειδικής αγωγής δουλεύουν μέχρι και 18 χρόνια αναπληρωτές. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν, όπως είπα προηγουμένως και ο εκπρόσωπος ΑΔΔ, ο αντιπρόεδρος ΑΔΔ, δουλεύουν όλα αυτά τα χρόνια ως αναπληρωτές, στηρίζοντας την εκπαίδευση, χρηματοδοτώντας τη δουλειά τους. Γιατί όταν ένας αναπληρωτής ξεκινάει από τις Εσχατίες Ελλάδας να πάει σε ένα άλλο κομμάτι της Ελλάδας, πληρώνει τα ενίκια, τις μετακινήσεις του, την προϋπηρεσία του. Λοιπόν, τώρα τι έρχεται το Υπουργείο και λέει. Λέει καταρχήν για 4.500 διορισμούς στην ειδική αγωγή, που για μας είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Είναι όμως αυτό το οποίο δεν φτάνει. Καταρχήν δεν φτάνει, γιατί δεν έχουμε ακόμη ξεκαθαρίσει τι αντιστοιχεί σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τι σε ειδικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Και δεύτερον, πρέπει να δεθεί οπωσδήποτε η υπόσχεση που έχει δώσει το Υπουργείο Παιδείας και έχουμε ακούσει πολλές τέτοιες τα τελευταία χρόνια για τους υπόλοιπους 10.500 διορισμούς που θα αφορούν το 20 και το 21. Και το λέω αυτό γιατί ακούμε διάφορες αμφισβητήσεις των αναγκών της εκπαίδευσης. Ακούσαμε και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει προχθές για το αν τελικά θα χρειαστούν αυτοί. Εμείς λέμε ότι χρειάζονται πολύ περισσότεροι. Οι 25.000 αναπληρωτές που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση είναι το μίνιμουμ αυτό που χρειάζεται η εκπαίδευση, γιατί πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η εκπαίδευση που έχει συρρυκνωθεί με τα χρόνια τα χρώματα των μνημονίων. Τώρα, όσον αφορά το σύστημα, δεν μπορεί καμιά κυβέρνηση και κανένα σύστημα να αμφισβητήσει το βασικό. Ότι κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν εδώ και χρόνια, είναι σε άλλες περιπτώσεις με τις διαδοχικές συμβάσεις θα είχαν μονιμοποιηθεί, γιατί για συμβασιούχους πρόκειται. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι λοιπόν πρέπει να κατοχυρωθεί η προϋπηρεσία τους, δεν μπορεί να τους κλέβεται σημαντικό κομμάτι. Επομένως, λέτε να μην μπει αυτό το πλαφόν. Να 120 μήνες. Το θέμα της μοριοδότησης. Λέμε να μην μπει η οροφή ακριβώς, να μην μπει η οροφή στην προϋπηρεσία. Και λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε και το κομμάτι του τι πραγματικά σημαίνουν τα πτυχία. Ακούμε ότι διαβάσαμε και στην αιτιολογική έκθεση ότι δεν αμφισβητούμε σε καμιά περίπτωση ως κλάδος τη σημασία των επιπλέον προσόντων του οποιοδήποτε εκπαιδευτικού. Άλλωστε, είμαστε περήφανοι για αυτό το κομμάτι του κλάδου. Αλλά όταν μπαίνει στη διατύπωση αιτιολογικής έκθεσης ότι θα ανέβει η ποιότητα με αυτά τα στοιχεία, αμφισβητούμε στην ουσία τα πτυχία τα οποία απέκτησαν άνθρωποι που, να θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια έμπαιναν στις παιδαγωγικές σχολές με βάση ιατρικών σχολών. Yeah. Επομένως, πρέπει να δούμε πραγματικά τι σημαίνει ένα πτυχίο. Βέβαια, το Υπουργείο και πώς το δημόσιο σύστημα. Το Υπουργείο απαντάει ότι με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δεν θα μπουν ποτέ νέοι επιστήμονες.
Εδώ είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η εκπαίδευση πρέπει να ανοίξει, πρέπει να δούμε τις πραγματικές ανάγκες. Εμείς λέμε, για παράδειγμα, ότι το δημοτικό σχολείο πρέπει να έχει 20 μαθητές στις τάξεις, το νηπιαγωγείο 15, ότι πρέπει επιτέλους να ξαναλειτουργήσει σωστά το ολοήμερο που έχει αποψηλωθεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να λειτουργήσουν σωστά οι δομές της ειδικής αγωγής που επίσης δεν λειτουργούν σε πλήρη έκταση. Να γίνουν όλες αυτές οι αναγκαίες παρεμβάσεις και τότε να είναι σίγουρο το Υπουργείο ότι θα μπουν πολλοί νέοι εκπαιδευτικοί και φυσικά θα υπάρχει και ανανέωση του προσωπικού. Επίσης όμως δεν μπορούμε να βλέπουμε μεμονωμένα τα πράγματα. Όταν αυτή τη στιγμή οδηγούμε τους εργαζόμενους σε ενεργό γύρανση και δεν υπάρχουν κίνητρα για συνταξιοδότηση, όταν το Υπουργείο Παιδείας που λέτε θα μπουν εκπαιδευτικοί, από την άλλη θα έχει σε λίγο 70χρονους μέσα στις τάξεις. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτό να το, δεν πρέπει να το δούμε ως κοινωνία? Δεν πρέπει να δοθεί? Πέρυσι πήρε σύνταξη ως αναπληρωτής ο πρώτος εκπαιδευτικός. Ας το δούμε λιγάκι. Είναι φοβερό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον Αντιπρόεδρο της ΑΔΕΔΗ. Και να δούμε και μια άλλη διάσταση, καθώς έχουμε τον Πρόεδρο των Πολυτέχνων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, τον κύριο Δημοσθένη Μόσχο, ο οποίος θα μας πει το ιδιαίτερο.